Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας. Ξέρεις, ο κόσμος έχει σοριδών. Έστελνε μηνύματα για σένα, σου έγραφε ωραία λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί, εντάξει, είναι ωραίο να παίρνουμε όμορφα vibes γενικότερα. Έτσι δεν είναι? Είναι και έχεις δίκιο, πολύ δίκιο και σας ευχαριστώ. Μας έχει φερθεί καλά η ζωούλα. Μπορεί να μην γνωρίζουμε πολύ κόσμο από αυτόν που μας στέλνει, έτσι. Βασικά τον περισσότερο κόσμο δεν σας γνωρίζουμε, απλά από τα μηνύματα. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο να δέχεσαι ωραίες ευχές, εγκάρδιες, ρε παιδί μου, ξέρεις. Δεν είναι τίποτα δεδομένο στη ζωή, παιδιά, να μην το... Ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε ευγνώμονες. Εμείς είμαστε στο δρόμο. Τι? Κοιμήθηκε ο κύριος εδώ. Κοιμήθηκε! Ναι, δεν ξεκινάει όμως. Ω, παιδιά. Έχει ξύπνησε όμως με το φανάρι, ε. Εδώ, φίλοι, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε 3 βίντεο, γιατί δεν δουλεύω πολύ και σας είχα πει ότι εάν δεν... Θα το προσπαθώ να είμαι κοντά εδώ μαζί σας. Θα κάνουμε μια βόλτα προς το προξενείο, γιατί θα πάμε να βγάλουμε διαβατήρια ελληνικά. Τα βγάζαμε μέχρι στιγμής με πόσα, για 5 χρόνια. Είναι γύρω στο 86 ευρώ, όπως είναι και στην Ελλάδα. Γιατί εδώ οι ελληνικές ταυτότητες δεν είναι και τόσο, ρε παιδί μου, αποδεκτές, πες το. Είναι σαν να το ρισκάρεις, θα με αφήσουν, ναι, θα με αφήσουν. Ναι, είναι λίγο... Αν και θα έπρεπε να τις δέχονται, γιατί είναι ευρωπαϊκές. Τέλος πάντων, ξέρετε πώς είναι αυτά. Οπότε πάμε να βγάλουμε και θα είναι για 10 χρόνια τώρα πια. Ευτυχώς γλιτώσαμε από αυτό το βραχνά. Και θα πάμε... Να βγάλεις, θα δούμε πώς θα προλάβω. Είναι λίγο ωριακά στο χρόνο, γιατί έχουμε να κάνουμε ολόκληρο ταξίδι. Είπαμε να αφήσουμε τα παιδιά πρώτα και έχουμε ραντεβού στις 9. Αξί, είπα να κλείσω ραντεβού λόγω του ότι να τελειώσουμε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να γυρίσουμε πίσω και να προλάβουμε και τα παιδιά. Εσείς κάντε τα like σας, τα share, ό,τι έχετε ευχαρίστηση, και θα επιστρέψουμε εδώ για να κάνουμε τη βόλτα μας στο vlog μας και να τα πούμε. Πάμε! Κάτσε, φίλη, να σου δείξω και το μακιγιάζ σήμερα. Έβαλα και lip gloss. Παιδιά, έχω να βάλω lip gloss από όταν ήμουν παιδί στο δημοτικό. Όχι δημοτικό, ψέματα. Λέω βλακίες. Στο γυμνάσιο. Έβαζα αυτά τα αδιάφανα, εκείνα που δεν είχαν τίποτα, ούτε χρώμα ούτε τίποτα, έτσι για να γυγκέλιζουν λίγο τα χυλάκια. Έβαλα και τη σκιούλα μου έτσι την ροζούλο ροδακινή. Ένα πρωινό απλό μακιγιάζ. Και αυτό το lip gloss είναι αυτό που λέει injection palm, κάπως έτσι λέγεται, που δεν τα είχα και τόσο στο μυαλό μου για να αγοράσω. Δεν τα ξέρα καν, να σου πω την αλήθεια, και λέω κάτσε να το δοκιμάσω. Το πήρα σε travel size, μικρούλι, Too Faced η εταιρεία, και είχε και μάσκαρα μαζί, είναι αυτή η μάσκαρα που έχει βουρτσάκι πάρα πολύ πυκνό. Δοκιμάστε το. Αν το βρείτε, πρέπει να είναι το κανονικό, το μέγεθος πρέπει να είναι ακριβό, η αλήθεια είναι. Έχω την εντύπωση. Δεν μ' αρέσουν τα lip gloss, γιατί έχω αυτό το αυτό και θέλω να φυλάω και τα παιδιά και τον άντρα μου εδώ. Να μην γεμίζει ο τόπος. Οπότε έβαλα και το ταμπόναρα λιγάκι, έτσι απλά να έχουν μια γυαλάδα. Δεν θα προλάβω με το προξενείο. Θα πάρω τηλέφωνο εγώ σε λίγο και θα τους πω ότι θα έχουμε μια καθυστέρηση. Αν το σηκώσουν. Τι είναι, δεν είναι, και το να έχεις νεύρα δεν έχει, δεν παίζει ρόλο. Δεν αλλάζει κάτι. Τι ωραία που καθυστερούμε. Νευρίαση. Όχι, δεν είπα να πεις τι ωραία που καθυστερούμε, απλά να αποδεκτείς την κατάσταση. Και το να έχεις φίξιμο στην καρδιά, τι θα γίνει δηλαδή, δεν αλλάξει κάτι. Δεν θα αλλάξει. Εδώ πέρα ξέρεις ότι είναι πάντα με φανάρια και αυτά. Θα είχες πώς το λένε, καθυστέρηση. Τέλος πάντων, αφήσαμε τα παιδιά στο σπίτι. Το παιδάκι μας είναι στο σχολείο, το παιδάκι μας είναι καλύτερα. Καλά είναι βασικά, εντελώς. Είχαμε βγει και προχτές ήταν, την Κυριακή. Το τι ήπιαμε, όχι, εγώ δεν ήπια πολύ, λίγο κρασί.
Τι φάγαμε, μάλλον ήθελα να πω. Ωραία φάγαμε, ωραία ήπιαμε. Ωραία παρέα είχαμε, τα είπαμε, τα παιδιά το ίδιο. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Προσπαθώ να ξυπνήσω ακόμα. Και τώρα, εγώ δεν δουλεύω πολλές μέρες. Δουλεύω αυτή την εβδομάδα 2 μέρες. Δούλεψα ήδη τη Δευτέρα χτες. Οπότε, αυτά. Θα γυρίσω μετά στο σπίτι να φτιάξω αρακά, κοκκινιστό. Και θα... δεν ξεκολλάσω όμως. Και θα κάνω και μετά τη θεραπεία μου και όλα καλά. Αυτά. Τι άλλα νέα. Θέλω να μου πεις τα νέα σου. Όλα καλά. Φίλοι και φίλε, να μου γράψεις εδώ, ότι μεταξύ είδα μία μέρα, παρακολουθεί εδώ το βιντεάκι, χτες νομίζω ήταν ή προχτές, Κυριακή ήταν, ένα κορίτσι έτσι που κάνει και αυτό YouTube βιντεάκια, άλλου τύπου, που είχε ανεβάσει έτσι, βλέπω ξέρω εγώ τα stories όλων των ανθρώπων που είναι υπέροχες και καταπληκτικές οι ζωές όλων στο Instagram εννοείται. Και λέει είναι καταπληκτικές οι ζωές και πώς τα δείχνουμε και τα λοιπά και όντως είναι αυτό το στυλ ρε παιδί μου, θα πας και θα βγάλεις τη χαρούμενη σου στιγμή. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα, τα κάνουμε τώρα. Και όσοι βγάζουν τις λυπημένες στιγμές τους κράζουν, ξέρω εγώ, σε τέτοια φάση. Ή του σταματάνε να τους ακολουθούν γιατί τους κάνουν κακό. Απ' τη μία ναι, απ' την άλλη εντάξει. Ξέρεις, όταν είσαι χαρούμενος δεν θες να μοιραστείς τη χαρά σου. Όταν είσαι λυπημένος φαντάζομαι ο περισσότερος κόσμος κλείνεται στον εαυτό του και δεν θέλει και πολλά πολλά. Εγώ τουλάχιστον έτσι είμαι. Θέλω να απομονώνομαι και να μην επηρεάζω και αρνητικά τους άλλους. Απ' την άλλη, είναι και αυτό που λέει το παιδί, ότι συγγνώμη κιόλας, βλέπω τις άρτιες και υπέροχες στιγμές των άλλων και εγώ νιώθω ότι αυτό, δεν κάνω τίποτα. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε τι ακολουθούμε, ποιους ακολουθούμε, γιατί και αυτά τα φανταχτερά, τους celebrities και αυτούς που έχουν πάρα πολλά χρήματα, που δεν είναι το φυσιολογικό εννοείται, είναι οι εξαιρέσεις, δεν βοηθάνε την κατάσταση γιατί σε επηρεάζουν αρνητικά σε το πώς σκέφτεσαι τη ζωή σου. Είναι έτσι τα πράγματα. Αυτή είναι η γνώμη μου εμένα. Γράψτε μου και εσείς τη δική σας τη γνώμη, να δούμε πότε θα βγούμε κι εμείς από εδώ. Και θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Ωραία ήταν σήμερα που πήγαμε έτσι οικογενειακό στα παιδιά. Ναι, καλά, μου άρεσε και εμένα. Έπεφταν έτσι τα φύλλα, τα πορτοκαλιά. Άρχισε κανονικά το φθινόπωρο, κανονικότατα. Μη σου πω και χειμώνα. Όχι. Σιγά σιγά θα έρθει. Φθινοποράκι, ωραίο. Να, τώρα βλέπω και το πύργο του Μονάχου. Αυτό δεν είναι. Ναι. Αυτό είναι. Είμαστε κοντά στο Ολυμπιακό Πάρκο. Πώς λέγεται. Ναι, Ολυμπιακό Πάρκο. Χωριό. Olympisches Dorf. Τι να πω αυτά τα γερμανικά ρε παιδί μου. Δεν μπορώ ούτε καθόλου την προφορά να πιάσω. Σκέψου ότι τα γαλλικά στο σχολείο όταν ήμουνα μου ήταν πιο εύκολο ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Να πεις παίζει ρόλο και ηλικία. Τώρα στα γεράματα μάθε γέρο γεράματα. Τώρα εγώ ανυπομονώ τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα. Να δω έτσι θέλω να γνωρίσω και τους δασκάλους, να κάνουμε έτσι κουβεντούλα, να πιάσουμε συζητήσεις. Θέλω να αλλάξουμε απόψεις. Ωραία δεν είναι. Εντάξει, άνθρωποι που είναι καθηγητές τώρα σε τέτοια κομμάτια θα έχουν και κάτι να σου δώσουν παραπάνω. Δεν είναι. Γι' αυτό και γίνονται τα σεμινάρια. Σίγουρα. Να και το μουσείο της BMW, το περιβόητο. Είμαστε εδώ, έχουμε μπει και μέσα εμείς παλιότερα, όταν μας είχαν κάνει ξενάγηση κάτι γνωστή. Τι γελάς. Λοιπόν, αυτά σήμερα εδώ, το έχουμε ελεύθερο το μαλάκι μας. Τι άλλο. Σήμερα θα πάμε μετά να πάρουμε έτσι λαχανικά και φρούτα για το νηπιαγωγείο, γιατί μας ζητά να πηγαίνουμε έτσι μία φορά στο μήνα είναι.
Ή μία φορά στο δίμηνο. Όχι, μία φορά στο δίμηνο πάμε. Ο κάθε γονιός, ρε παιδί μου, φέρνει για όλη την εβδομάδα. Θα πάμε να ψωνίσουμε κάποια. Μίλα μου είπε ότι έχει. Ωραία. Εντάξει. Καροτάκια, κανένα αγκούρι μεγάλο, έτσι, κανένα δύο αγκούρια μεγάλα. Δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς εκεί που είστε και αυτά. Εμάς είναι κρατικό το νηπιαγωγείο, οπότε αναγκαστικά, εντάξει, είναι λιγότερα τα χρήματα. Και στη Γερμανία το ίδιο είναι, μην νομίζεις. Κούκλα μου, τι κάνετε? Όταν, ξέρεις τι λέω, όταν μου λέει για την ομορφιά, πηγάζει από μέσα μας. Είναι αυτό. Επίσης, ένα καλό tip, γιατί εμείς οι γυναίκες δεν υπάρχει περίπτωση να μην περνάμε μία φορά το μήνα μία περίοδο που δεν είμαστε καλά. Σίγουρα κάποια στιγμή ερχόταν, όπως έρχεται η περίοδος μας, σίγουρα δεν θα είμαστε καλά ορμονικά τουλάχιστον, και ειδικά και από τις ηλικίες, από τα, ξέρω εγώ, από όταν δηλαδή, πάντα έχουμε ορμόνες, δεν είναι... οπότε λίγο καταλαβαίνεις, εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω τώρα τελευταία, βέβαια θέλει λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσουν και οι υπόλοιποι. Το κορίτσι θα το καταλάβει όταν θα έχει και αυτή, θα το νιώσει πως είναι, γιατί αν δεν μπει στα παπούτσια του άλλου, δύσκολα καταλαβαίνεις την κατάσταση. Τέλος πάντων, εγώ προειδοποιώ, λέω, παιδιά, αυτή την περίοδο μη με παίρνετε σοβαρά, μη τσακώνεστε μαζί μου, γενικότερα μην μπορεί, έχετε πολλά πολλά, για να βγει καθαρή, γιατί πρέπει να κρατήσουμε ισορροπίες στην οικογένεια. Θα παίζω πάνω στο στήλο. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι, βγάλαμε τα. Σε πόση ώρα πρέπει, σε χρόνο, δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά. Ελληνικό κράτος, τόσο γρήγορα διαβατήριο. Εντάξει, μίλαγα εγώ ανοιχτά, δυνατά, και θα είχα θάρρος, έτσι, κανονικότητα. Μισή ώρα κάναμε και για τα δύο. Ούτε μισή ώρα. Ούτε μισή ώρα μας. 27 λεπτά. Κανονίσαν και τους δύο μας. Δεν είχε κόσμο όμως. Όχι. Δεν είχε κόσμο. Ναι, αλλά ξέρεις τι είναι από εκεί. Το περίεργο είναι ότι εμείς έπαιρνες μισή ώρα τηλέφωνο και μιλάγαν όλες οι γραμμές. Μισή ώρα, ναι, παιδιά. Έπαιρνα από τις 8.30 μέχρι τις 9. Και ήμασταν τώρα μισή ώρα εδώ μέσα και δεν χτύπησε ούτε ένα τηλέφωνο. Και πάω εκεί και μου λέει το κύριο στη γραμματεία. Ο κύριος που είναι, τώρα πρέπει να έρθει, λέει. Εσύ μπήκες μέσα 9 και 3, αργήσατε. Πέντε λεπτά έχει ήδη αργήσει, πρέπει να μπει τώρα αμέσως. Τώρα αμέσως. Λέω, μπορούμε να αλλάξουμε, λέω, να μπω εγώ πρώτα. Γιατί τα έχω βάλει 9 και 9 και μισή τα ραντεβού. Να μπω εγώ πρώτα και 9 και μισή ο άντρας μου. 9 και 5 τώρα. Ο Μάκης πάρκαρε. Ω, δεν γίνεται, μου λέει. Πρέπει να έρθει, δεν γίνεται να αλλάξετε. Όχι. Φοβότανε και ο κύριος, μην ακούσει τίποτα, σχολιανά. Πάντως, για ελληνικό κράτος, γιατί εδώ έχουμε ένα θεματάκι με το προξενείο, η αλήθεια είναι, μας πήγε τέλεια. Και νωρίς τελειώσαμε, 9.30, και τώρα θα πάμε να πάρουμε και τίποτα καφεδάκια και το ένα και το άλλο. Και σε ένα μήνα θα έχουμε, σε ένα μήνα, καλά ακούσατε, εκεί στην Ελλάδα, σε μια εβδομάδα τα φτιάχνετε. Αύριο έχουμε παπουτσάκια, παιδιά, αν δεν έχετε κάνει παπουτσάκια, περίμενε, ζώνη, να δοκιμάσετε. Είχα κάνει μια φορά, εγώ κάτσα, άμα βρω το βίντεο θα σας το βάλω εδώ από πάνω, να το δείτε. Εάν σας ενδιαφέρουν τύπου συνταγές, έτσι, πιο παραδοσιακές, εγώ έχω κάνει αρκετές. Θα μπείτε στην κατηγορία που έχω βλογκάκια μαγειρικής και θα βρείτε πολλά εκεί πέρα μέσα, γιατί υπάρχει και κατηγορία ειδική, ρε παιδί μου, άλλα είναι vlog, άλλα είναι vlog μαγειρικής, άλλα είναι καθαριότητα, άλλα είναι... έχω πολλά τέτοια πράγματα. Αυτά, παιδιά, θα συνεχίσουμε την πορεία μας και θα τα πούμε πάλι σύντομα.
Εντάξει όμως, αφού έχουμε χρόνο παιδιά, αποφασίσαμε, επειδή ήταν λίγο κοντά εδώ σε εμάς που ήμασταν στο προξενείο, στα 3,5 χιλιόμετρα, να πάμε σε ελληνικό ζαχαροπλαστείο, γκουρμεδιάρικο, δεν είναι το κλασικό ελληνικό ζαχαροπλαστείο, που θα φας την μπάστα την παλιά σου, ναι, την αμυγδάλο ας πούμε, είναι πιο μοντέρνο. Λες να πετύχουμε μπουγάτσα, κάνε να πετύχουμε μπουγάτσα. Να πάρουμε ένα πρωινό ρε παιδί μου, να τα κάνουμε, να κάτσουμε. Μας παίρνει, όχι. Μας παίρνει. Μας παίρνει να κάτσουμε. Εντάξει, είμαστε μακριά από τα παιδιά βέβαια, αλλά... Τι να κάνουμε κι εμείς. Τώρα για την άλλη εβδομάδα είναι η γιορτή μου ή την μεθεπόμενη. Σήμερα πώς έχει, σήμερα έχει. Την μεθεπόμενη. Δεν δουλεύω, οπότε... Θα κάνουμε έτσι ένα φαγητό μαζί, γιατί δουλεύει απόγευμα ο Μάκης. Και θα κάνω την υπόλοιπη μέρα με τα παιδάκια μου. Αλλά σας είπα και την άλλη φορά, κανονίζουμε να βρισκόμαστε έτσι, να κάνουμε εξόδους και αυτά, έστω και πρωινά, μεσημεριανά. Και λέμε τώρα τελευταία, βγαίνουμε και κανένα βραδάκι καμιά φορά. Εντάξει. Βγαίνουμε και θα κάνουμε, σου είπα στη γιορτή σου, δεν θα με κάνε... άκουγες, στο έλεγα ότι θα πάμε. Θα... Δεν θα δουλεύεις. Δεν θα δουλεύω. Αν θέλω, δουλεύω βέβαια, αλλά. Δεν θες τη γιορτή σου, ας τη γιορτή σου πάμε. Εντάξει, δεν είναι και τόσο πολύ σημασία. Εντάξει, τα γενέθλια, αλλά στη γιορτή εντάξει, δεν τρελαθώ κιόλας γιατί είναι ο Μάκης απόγευμα και δεν θα είμαστε παρέα. Όχι, ναι, θα είμαστε το πρωί και το μεσημέρι. Από γιορτές και τέτοια δεν κάνω. Αν θα καλέσουμε Σαββατοκύριακο έτσι κι αλλιώς να κάνουμε μια παρέα, δεν έγινε. Θα πρέπει να γίνει και. Τίποτα συνταρακτικό. Οπότε πάμε, παίρνουμε καφέ και τα λοιπά ή καθόμαστε, δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε εκείνη τη στιγμή. Και τα ξαναλέμε. Σας έχω όμως, τσόκολα, πλανάκια ωραία, τσόκολα, εδώ, δεν έχω, δεν είναι χορηγός, έτσι, γιατί από την καλή μου την καρδιά όπου πάω, θέλω να σας ενημερώνω και εσάς πιο πολύ βασικά, να βλέπετε κι εσείς που είστε Έλληνες του εξωτερικού εδώ της Γερμανίας, που μπορείτε εδώ στο Μόναχο να έρθετε να πάτε να φάτε ένα ωραίο ποιοτικό γλυκό. Πήραμε 2 γλυκά στα παιδάκια μας, το προφιτερόλ το τρώει ο Πόλωνας και τα μούρα, την πάστα με τα μούρα την τρώει η Αριάδνη. 2 γλυφιτζούρια για τα παιδιά. Της αρέσουν τα γλυκόξινα της Αριάδνης πολύ. Της αρέσουν τα μούρα. Πρόσεξε πώς το πιάνεις. Την άλλη φορά έτσι σου είχα πει. Το έκανες επίτηδες γιατί ήθελες να κάνεις σπαστικά και γέμισες τον τόπο. Τώρα έχω τα δαχτυλάκια και από κάτω. Μπράβο το παιδάκι. Ευχαριστώ. Καλό. Πήραμε. Μπουγάτσα, πήραμε, πες το. 2 μπουγάτσες, μία... Ένα Φιλαδέλφια. Ένα τέτοιο, ένα μακρόστονο με Φιλαδέλφια, ένα μακρόστονο με ελιά και ντομάτα. Α, αυτό θα φάμε τώρα στον δρόμο. Να δούμε πώς είναι και αυτό. Ένα καφέ. Είπαμε να μην κάτσουμε παιδιά, γιατί αργήσαμε τώρα εδώ με την κίνηση και θα πάμε στο σπίτι να το φάμε έτσι ήρεμα, να προλάβω κι εγώ να μοντάρω και να μαγειρέψω και να κάτσουμε και δυο μας λιγάκι έτσι να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί στο δρόμο. Όλη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο είμαστε. Τώρα λέει, δεν σας έβαλε η ζάχαρη στη σοκολάτα, του λέει του Μάκη, ο οποίος Μάκης τρώει ζάχαρη με σοκολάτα, καφέ με... Άφησε μια κυρία τώρα με παιδάκι, της φάνηκε παράξενο, γιατί συνήθως δεν έβαινε. Τέλος πάντων. Και λέει, δεν πειράζει μωρό, όπως είναι. Όπως είναι, μου λέει, όπως είναι, της λέει της κοπέλας. Λέω, είσαι σοβαρός. Και όπως είναι, λέω, εσύ θα το πιείς. Έλα σε παρακαλώ, σύνελθε. Γέλεγε η κοπέλα. Δίκιο έχει. Ναι, βέβαια, εννοείται, παιδιά. Ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε να μας ευχαριστεί. Ό,τι πάει να πει, α, έτσι. Και τελικά το έφτιαξε με σοκολάτα, κανονική σοκολάτα. Όχι με σκόνη, ναι. Το έφτιαξε με κανονική σοκολάτα. Πρώτη φορά το κάνω, έτσι. Εκτός κι αν έχουμε πιει ζεστή, έτσι. Δεν ξέρω. Αυτά. Εδώ. Κάπου θα σας αφήσουμε να φάμε κι εμείς. Θα φτάσουμε πρώτα, βέβαια, μετά από 30 κάτι. Α, 30 χιλιόμετρα. 40 λεπτά.
Mm-hmm. Και θα τα πούμε εμείς σύντομα σε δύο μερούλες. Εδώ θα είμαστε πάλι να τα λέμε. Φιλιά! Γεια σας.